Κουβέρτες, ζεστά ρούχα, φάρμακα, τρόφιμα και η διαυτομική υγιεινής έχουν πλημμυρίσει το περίπτερο 2 της ΔΕΘ. Συνολικά 500 παλέτες, 5 με φάρμακα, 43 με τρόφιμα και οι υπόλοιπες με κουβέρτες και ρουχισμό. Είναι η ανθρωπιστική βοήθεια που συγκεντρώνεται από τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας για τους σεισμοπλήκτους στην Τουρκία και τη Συρία με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η Τουρκία υπέστη μια βιβλική καταστροφή με τους σεισμούς. Και οι Δήμοι από την πρώτη μέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει το δρόμο που είναι ένας δρόμος αλληλεγγύης, συμπαράστασης στους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Πραγματικά η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, των 38 μας Δήμων, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχει συγκεντρώσει εδώ την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία σε νούμερα είναι εντυπωσιακή. Ξεπερνάμε τις 500 παλέτες. Πάνω από 22 νταλίκες ανθρωπιστικής βοήθειας με τα σημερινά δεδομένα και είναι σίγουρο ότι αυτό θα αυξηθεί και τις επόμενες μέρες, θα προωθηθούν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα σίγουρα και αυτό το γνωρίζει καλύτερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά όλους τους συναδέρφους μου δημάρχους. Σε αυτή τη ζωή κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με το που έστειλε το μήνυμα, ανταποκρίθηκαν και οι 13 περιφερειακές ενώσεις Δήμων της χώρας και όλοι οι Δήμοι στην Κεντρική Μακεδονία. Πρέπει να συγχαρούμε και τους 38 Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο και τον Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής μας Ένωσης, γιατί ευαισθητοποιήθηκαν. Κοιτάξτε πόση βοήθεια συγκεντρώθηκε. Από την πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και ευχαριστούμε θερμά όλους τους δημότες, όλους τους συντοπίτες μας στην Κεντρική Μακεδονία για την πολύ μεγάλη θερμή ανταπόκριση. Από τις 500 παλέτες, οι 5 είναι με φάρμακα, οι 43 με είδη ατομικής υγιεινής και τρόφιμα και οι υπόλοιπες με ρούχα, κουβέρτες και ό,τι άλλο χρειάζονται οι άνθρωποι που από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν να έχουν χάσει το σπίτι και όλα τους τα υπάρχοντα. Καθημερινά εξάλλου καταφτάνουν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ φορτηγά με πακέτα που εξακολουθούν να προσφέρουν οι πολίτες σε διάφορα σημεία συλλογής.